Εμείς οι παλέμαχοι δεν φιλοδοξούμε για να βάλουμε γκολ. Είμαστε εδώ και έχουμε ένα σκοπό συγκεκριμένο. Να βοηθάμε πρώτα απ' όλα τον κόσμο. Αυτό είναι η προτεραιότητα μας πλέον. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή μας και όχι μόνο. Και αυτό είμαστε και σήμερα εδώ. Ό,τι καλό μπορεί να προκύψει από αυτόν τον αγώνα και για το μέλλον. Γνωρίσαμε ανθρώπους, θα συνεχίσουμε να έχουμε επαφές. Θα χαρούμε να σας δούμε κοντά στα μέρη μας, στη Νέα Αρτάκη. Να δείξουμε και εμείς το πόσο φιλόξενοι και πόσο ζεστοί άνθρωποι είμαστε, σαν και εσάς. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Μέχρι τώρα μας έχει σκλαβώσει, μπορώ να πω, με τη φιλοξενία. Δεν το περίμενα ότι θα συγκινηθώ τόσο πολύ όντας, έχοντας συμμετοχή σε αυτή την αποστολή των παλεμάχων. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, σας εύχομαι να θυμάστε τις ρίζες, σας εύχομαι να τηρείτε τα ήθη και τα έθιμά μας, είναι η κληρονομιά μας. Υπήρξε μία πρόταση από τη Νέα Αρτάκη στους παλέμαχους, στο Σύλλογο Παλεμάχων του ΠΟΑ Τσαλένιου και δεχτήκαμε με μεγάλη ευχαρίστηση να γίνει αυτή η σημερινή συνάντηση που συμπίπτει και με τα 100 χρόνια από την ανταλλαγή που έγινε των Μικρασιατών στον τόπο μας και η Νέα Αρτάκη είναι ένας μικρασιατικός τόπος από την αρχαία Κίζικο. Είμαστε γνωστοί για τη φιλοξενία, την κριτική φιλοξενία, έτσι κι αλλιώς. Θα είναι τιμή μας να τους φιλοξενούμε, να πάμε και εμείς κάποια φορά για να χρειαστεί να κάνουμε κάποια παιχνίδια. Το είπα και προηγουμένως ότι θα είναι απαρχή για καλές σχέσεις, για παιχνίδια αφιερωμένα στις μνήμες που μας ενώνουν τις μικρασιατικές. Περάσαν τα 100 χρόνια, οι γενιές αλλάζουν, πρώτα ήταν η πρώτη γενιά μικρασιατών, δεύτερη, τρίτη. Τώρα είμαστε στο σύλλογο τρίτη, τέταρτη γενιά, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο για να έρθουν και τα νέα παιδιά να μάθουν την καταγωγή των παππούδων τους πια. Ήρθαν σε μια νέα πατρίδα χωρίς να χάσουν ποτέ τις μνήμες τους και τον πολιτισμό τους. Και πάλι συγχαρτήρια στη σημερινή πρωτοβουλία. Εύχομαι να γίνει θεσμός και μέσα από την καρδιά μου εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα του ΠΟΑ. Καλύτερα μου χρόνια τα έχω περάσει στον Ατσαλένιο. 12 χρόνια χαράς και ευτυχίας μπορώ να πω. Ευχαριστώ το Συμβούλιο της ΠΟΑ για την τιμή που μου έκανα και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου. Μπορώ να πω ότι είναι μεγάλη χαρά γιατί από το προάστιο πέρασα σαν αθλητής, πέρασα σαν παράγοντας, πέρασα σαν προπονητής, σαν υπεύθυνος ακαδημίας.